Μετά τις 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται να αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του το επόμενο κύμα, που θα διαμορφωθεί πολύ πιθανά από την παραλλαγή ΒΑ275, η οποία φαίνεται να είναι κατά 18,5% πιο μολυσματική από τις παραλλαγές όμικρον 4 και όμικρον 5, αναφέρει με δηλώσεις του ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Αριγιάννης. Χαρακτηριστικά ανέφερε τα εξής: η ΒΑ275 μπορεί να δώσει ένα επόμενο κύμα μολύνσεων και αν πράγματι ξεκινήσει να κυριαρχεί λίγο πριν από το τέλος Σεπτεμβρίου, αναμένεται να κορυφωθεί η διασπορά της στα μέσα Οκτωβρίου, φτάνοντας σε πάνω από 30.000 μολύνσεις την ημέρα, εάν δεν πάρουμε μέτρα περιορισμού της. Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφέρει και τα εξής: με βάση την τωρινή κατάσταση, δυστυχώς επιβεβαιώνεται ότι η σύσταση μη άρσης της υποχρεωτικής χρήσης μέτρων προσωπικής προστασίας, όπως η μάσκα σε κλειστούς χώρους και μέσα μαζικής μεταφοράς, ήταν ενδεδειγμένη.